Σήμερα είχαμε την πρώτη συνάντηση με τον μελετητή που επιλέξαμε, ο οποίος είναι ο πρώτος στην Ελλάδα, αν όχι στη Μεσόγειο, για ανάπτυξη κρουαζιέρας σε ένα παραθαλάσσιο οικισμό, όπως είναι η Μυτιλίνη. Είναι ο κύριος Μπράς, τον οποίον γνωρίζω αφότου ήταν διευθύνων σύμβουλος του λιμένα Ηρακλείου. Του κάναμε μια σύμβαση και θα μας παραδώσει μέχρι το Μάρτιο μια μελέτη με υποδείξεις στρατηγική για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός κρουαζιέρας στη Λέσβο. Υποδείξεις του θα είναι με τα εφιστάμενα λιμενικά έργα στο λιμάνι. Δεν θα είναι υποδείξεις τεχνικής μελέτης για το τι έργα πρέπει να κατασκευαστούν, αλλά με τα εφιστάμενα, για να είναι και πιο σύντομη η μελέτη αυτή, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κρουαζιέρα. Να οργανωθούμε και αυτό θα ωφελήσει και ευρύτερα το νησί, διότι θα υποδείξει μεθόδους που θα βελτιώσουμε την εικόνα του νησιού για τον τουρισμό. Είναι η πρώτη χρονιά που προγραμματίζουμε για τον τουρισμό, διότι μέχρι τώρα, αφού το αναλάβαμε, ήμασταν σε περίοδο κορονοϊού. Είναι η πρώτη χρονιά που εγκαίρως μπορούμε να προγραμματίσουμε για του χρόνου την τουριστική προβολή. Έτσι λοιπόν, με διαφόρους φορείς και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νύχτα, θα έχουμε μια συνάντηση εργασίες να δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε την τουριστική προβολή του νησιού μας για τον επόμενο χρόνο. Σήμερα δίνουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου, διότι είναι η πρώτη επίσκεψη στη Λέσβο του συμβούλου που προσέλαβε η Περιφέρεια με ειδική σύμβαση, του κυρίου Γιάννη Μπρά, πολιτικού μηχανικού, διατελέσαντος παλαιότερα διευθύνοντος συμβούλου του οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου και τώρα είναι ο ιδιοκτήτης εταιρείας η οποία ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τον τουρισμό κρουαζιέρας, με τα κρουαζιερόπλια στα λιμάνια. Έχει, από ό,τι μου λέγει, θα τα πει και ο ίδιος, εμπειρία τώρα από 50-60 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, από το Γιβραλτάρ μέχρι το Ντουμπάι. Ασχολείται εδώ κοντά μας στην Καβάλα. Και είναι ευκαιρία μας να τον έχουμε κοντά μας. Το Γιάννη τον Μπρά τον γνώρισα, όπως είπα, το 2012, όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος στον οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου, όπου ως διευθύνων έκανε ένα καταπληκτικό έργο και αναμόρφωσε το λιμένα του Ηρακλείου. Και τώρα, από ό,τι θα μας πει και ο ίδιος, κάνει ένα καταπληκτικό έργο με διάφορα λιμάνια ή κρουαζιέρα. Θα μας πει ο ίδιος τι θα κάνει, αλλά είναι μια μελέτη που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και προφανώς θα είναι σε συνεργασία, διότι είναι απαραίτητη συνεργασία, με το Επιμελητήριο Λέσβου και είναι εδώ ο κ. Μησινιάς, προφανώς με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και είναι ο κ. Παπαδόπουλος και είναι και ο κ. Νύχτας, γι' όσο δεν το ξέρετε, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Πολύ χαιρόμαστε που θα έχουμε τα αποτελέσματά του έως του χρόνου του Μάρτιο, όπου θα μας κάνει διάφορες υποδείξεις και θα προσπαθήσει να προωθήσει, και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο η μελέτη που θα κάνει και οι υποδείξεις που θα κάνει, είναι ότι συμμετέχει σε πολλά πάνελ παγκοσμίως. Τώρα το Νοέμβριο θα είναι στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, για το παγκόσμιο συνέδριο που γίνεται, η έκθεση που γίνεται για κρουαζιέρα, και θα δρά σαν εκπρόσωπός μας, ώστε να μπορέσει να αλλάξει και η εικόνα, γιατί πολλοί εξ αυτών θεωρούν ότι ακόμη έχουμε την ταυτότητα του προσφύγου νησιού. Είναι βασικό να αλλάξει αυτή η εικόνα και ακόμη να εισαχθεί και η Λέσβος στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Κύριε Μπρά, ευχαριστούμε που αναλάβατε, που δεχτήκατε, ευχαριστούμε που ήρθατε και πριν πάρετε το λόγο, να δώσω το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Νύχτα. Αυτό που σήμερα ήρθαμε εδώ να ανακοινώσουμε, το είπε πολύ γλαφυρά και πολύ ωραίο ο κ. Περιφερειάρχης, είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί ο κρουαζιέρα είναι ένας θεματικός τουρισμός, στον οποίο τουλάχιστον εμείς αποσκοπούμε. Είναι κάτι όμορφο, ταιριάζει με τα νησιά μας, ταιριάζει με τη Λέσβο, αλλά και με τα υπόλοιπα νησιά. Πιστεύω ότι έχει μια σχέση και κυριότητα, αυτό που έχω να πω, ταιριάζει στον πολιτισμό μας. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι, υποθέτω και πιστεύω ότι είναι υψηλότερου βαλαντίου. Άρα λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν σε εμάς και οικονομικά, αλλά κυριότατα θα προβάλλουν τα νησιά μας και ιδιαίτερα τώρα αυτή τη στιγμή τη Λέσβο που συζητάμε. Συνεπώς, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ανακοινώνουμε αυτή τη δράση. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για τη συνεργασία με τον κύριο Μπρά και φυσικά είμαστε επίσης ικανοποιημένοι που ανταποκριθήκαμε στα αιτήματα των συλλόγων, των φορέων και του επιμελητηρίου βέβαια. Άρα είναι κάτι σημαντικό γιατί είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί προχωράμε για να βοηθήσουμε τον τουρισμό, το τουριστικό προϊόν και να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των νησιών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, ας μιλήσει τελευταίως. Ναι, ναι. Να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Μελητηρίου, τον κύριο Μησινιά,
του οποίου και η ιδέα συνεργασίας με ειδικευμένο γραφείο ήταν από το επιμελητήριο ξεκίνησε η ιδέα και μετά κάναμε την επιλογή του κ. Μπρά. Ευχαριστώ για την προσφώνηση του Περιφερειάρχη. Όντως πριν από περίπου 8-9 μήνες ή μέσα σε αυτή την έδρα είχαμε μια σύσκεψη σχετικά με την κρουαζιέρα όπου διατυπώθηκε η άποψη η οποία έχουμε πάντοτε ότι σε τέτοια εξειδικευμένα θέματα απαιτείται η γνώση και η εμπειρία ανθρώπων ειδικών στον αντικείμενο, εξειδικευμένων στον αντικείμενο. Ζητήσαμε τότε να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας, όπως και δημιουργήθηκε, αποτελούμενη από το Επιμελητήριο, από την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων, από την Ένωση, από τον, το Λιμενικό Ταμείο, το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, από τον Εμπορικό Σύλλογο και από έναν επιχειρηματία ασχολούμενο κυρίως με τον τουρισμό, με τον τουρισμό κρουαζιέρας. Πραγματικά φέραμε την πρόταση στην περιφέρεια, ζητώντας την τόσο ευαίσθητη αλλά και πολύ αποτελεσματική για την τοπική οικονομία δραστηριότητα τουριστική όπως είναι οι επισκέπτες κρουαζιέρας, η κρουαζιέρα, να την αναλάβει ένας ειδικός. Όντως εξασφάλισε χρηματοδότηση η περιφέρεια για την πρόσληψη ενός ειδικού και κατόπιν αυτού προσελήφθη ο κύριος Μπράς, ο οποίος θα μιλήσει αργότερα, ο Γιάννης Μπράς, ο οποίος είναι εξειδικεύεται στον τουρισμό κρουαζιέρας, και να καταθέσουμε εδώ την άποψη η οποία πάλι είναι τη θεωρούμε ζωτική σημασία, ότι σε όλους αυτούς τους τομείς, όπως και γενικότερα στον κλάδο του τουρισμού, που είναι ένας πολύ ιδιαίτερος, μια ιδιαίτερη δραστηριότητα, απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, εξειδικευμένη εμπειρία και φυσικά εχέγγυα από την αγορά. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα θέλουμε να αναλάβουν όλους τους τομείς θα πρέπει να έχουν και την εμπειρία αλλά και να απολογηθούν για τα αποτελέσματα που θα φέρουν ή θα επιβραβευθούν για τα αποτελέσματα που θα φέρουν. Και να πούμε ότι το ζητούμενο πλέον στα επόμενα βήματα στην κρουαζιέρα είναι δύο. Πρώτα απ' όλα να μπει το νησί ξανά ως τουριστικός προορισμός, γιατί δεν είναι μόνο η κρουαζιέρα, αλλά θα ακούγεται γενικά στην αγορά την τουριστική, θα ακουστεί ως πλέον ένας δυναμικός προορισμός τουριστικός. Και το δεύτερο και σημαντικότατο είναι το αποτύπωμα το οικονομικό στην τοπική οικονομία. Θέλουμε αυτή όλη η δραστηριότητα να έχει πολύ υψηλό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία στην τοπική αγορά και αυτό είναι αυτό που θέλουμε. Ευχόμαστε καλή συνεργασία. Θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις ως επιχειρηματικοί φορείς και ως επιμελητήριο ειδικότερα όλες μας τις δυνάμεις προς την επίστευση αυτού του στόχου ώστε να έχουμε μετά από κάποια χρόνια να συζητούμε ότι είμαστε ψηλά στη λίστα των προορισμών κρουαζιέρας. Νομίζω και ο κύριος Παπαδόπουλος από το Λιμενικό Ταμείο που έχει καθοριστικό ρόλο στην κρουαζιέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη για τη σημερινή πρόσκληση να συμμετέχουμε και εμείς σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου σε αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια που ανέλαβε η Περιφέρεια ούτως ώστε να αναπτυχθεί ο τουρισμός και γενικά η τουριστική κίνηση στο νησί μας που τόσο πολύ την έχει ανάγκη. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, ήδη έχουμε κάνει προεργασία για να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε και κρουαζιερόπλια και τουρίστες για να αυξηθεί και η τουριστική κίνηση στο νησί μας, αλλά θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε και με τον συνεργάτη που προσέλαβε η Περιφέρεια, τον κύριο Μπράς, ούτως ώστε να φτιάξουμε να προετοιμαστούμε για να αποδεχθούμε περισσότερα πλοία και να έχουμε καλύτερη υποδομή στον τουρισμό και στην τουριστική αύξηση που θέλει το νησί μας. Θα ευχαριστώ και τον κύριο Μπράς για τη συνεργασία και ευελπιστώ να έχουμε μια άριστη συνεργασία στο μέλλον για καλύτερες υποδομές και την καλύτερη υποδοχή των τουρισμών, του τουρισμού, ούτως ώστε να αυξηθεί η τουριστική κίνηση στο νησί μας και να βοηθήσει στην ανάπτυξη γενικά του νησιού. Και μάλιστα ευχαριστώ τον κύριο Περιφέρεια για την πρόσκληση και είμαστε πανέτοιμοι γιατί να έχουμε μια άριστη και επικοδομητική συνεργασία για την τουριστική αύξηση του νησιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επειδή είπες ευχαριστίες και ο Περιφερειάρχης οφείλει τα μέγιστα στη Διεύθυνση Τουρισμού, την κυρία Πολιτάκη, τη συνεργάτη της,
για τη βοήθεια και για τη σύμβαση που θα κάνουμε και για την επίβλεψη της μελέτης που θα κάνουμε. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη, τον Πρόεδρο και του Μιλητηρίου και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Είναι μεγάλη χαρά που σήμερα βρίσκομαι στη Μυτιλήνη και στη Λέσβο. Δεν είναι η πρώτη φορά εξάλλου που έχω έρθει. Στο παρελθόν έχω έρθει και ως Διευθύνων Σύμβουλος στο λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά και ως αν θέλετε, επισκέπτης. Το νησί της Λέσβου έχει πάρα πολλά να δώσει στην κρουαζιέρα. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι μέσα από μια δομημένη στρατηγική που έχουμε, αν θέλετε, συντάξει μέσα από συγκεκριμένα βήματα, συγκεκριμένα παραδοτέα, αν θέλετε, να επανασυστήσουμε τον προορισμό της Λέσβου στο κρουαζιερικό κοινό. Και αυτό αφορά και τις εταιρείες κρουαζιέρας, αλλά και το κοινό καθεαυτό. Έτσι λοιπόν, από μια σειρά δομημένων βημάτων, ξεκινώντας από μια ανάλυση SWOT, δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές, αλλά και ένα trend ανάλυση, το πού τα πράγματα πάνε σε σχέση με την έννοια αφηγήσεις, θα καταλήξουμε πολύ σύντομα σε ποιες είναι οι εταιρείες στόχοι. Για όσους δεν ξέρουν, οι κατηγορίες είναι τρεις. Οι κατηγορίες, οι εταιρείες κρουαζιέρας βάσης, οι contemporary, η κατηγορία premium και η κατηγορία luxury. Και θεωρώ ότι στο νησί της Λέσβου, σε πρώτη φάση στοχεύουμε στις δύο δεύτερες κατηγορίες, premium και luxury, γιατί είναι εταιρείες που μπορεί το νησί να ανταποκριθεί πλήρως. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες, τις οποίες και θα συντάξουμε και θα αναλύσουμε και θα στείλουμε στις εταιρείες. Και το επόμενο διάστημα θα συμμετέχουμε πολύ ενεργά και στα φόρουμ τα οποία υπάρχουν στα κέντρα αποφάσεων λοιπόν και με συναντήσεις B2B εφόσον ετοιμάσουμε τις σχετικές παρουσιάσεις, αλλά και μέσω της εταιρείας θα συμμετέχουμε στα τρία μεγάλα γεγονότα του 2023, ξεκινώντας από τη διεθνή έκθεση C-Trade Global που θα γίνει στο Fort Lauderdale στο τέλος Μαρτίου, συνεχίζοντας την Γενική Συνέλευση της MedCruz το Μάιο και το Σεπτέμβριο στην επόμενη έκθεση στην Ευρωπαϊκή, της C-Trade Europe, που θα γίνει στο Αμβούργο της Γερμανίας. Φυσικά και δεν θα περιμένουμε τις εκθέσεις, είναι κλαδικές εκθέσεις που γίνεται ραντεβού για να παρουσιάσουμε τον προορισμό. Θα έχουμε οργανώσει πριν το Μάρτιο μια σειρά από συναντήσεις για να μπορέσουμε να δείξουμε τα συγκεκριτικά του πλεονεκτήματα. Είναι προφανές ότι με το να ανοίξει η Τουρκία και να φύγουμε με τη μετά-COVID εποχή, η ανάπτυξη της κρουαζιέρας θα επανέλθει στις αρχές του 23 στα προ-19 επίπεδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα μπαίνουμε στην εξίσωση σε μια σημαντική χρονική στιγμή που θα μας επιτρέψει να διεκδικήσουμε τα μέγιστα για τον προορισμό. Στους στόχους μας είναι μέσα στο 23 να γίνουν και συγκεκριτικές μετρήσεις απόδοση προορισμού για να δούμε ακριβώς πώς προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ της κρουαζιέρας και της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών επιχειρήσεων, να μετρήσουμε τις αποδόσεις, να μετρήσουμε το πόσο σκοπιοδεύουν και βεβαίως αφού δούμε τις κάνουμε τις αναλύσεις, να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις στην περιφέρεια που έχουν στόχο να αναδείξουν με ένα ορθή, σωστό τρόπο την προσφερόμενη πληροφορία, την πληροφορία για τα χαρακτηριστικά του προορισμού, την ιστορία, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις δράσεις περιφέρειας που μπορείτε να έχετε. Έχετε μοναδικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και το γεωπάρκο και το Birdwatch, τα πουλιά και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε, αν θέλετε, στη φαρέτρα μας όλα τα χαρακτηριστικά που θα μας επιτρέψουν να μπούμε ξανά σε αυτό το κομμάτι του σχεδιασμού. Είναι μια άσκηση που θέλει υπομονή και επιμονή. Όμως αυτοί που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι είναι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστούμε, θα πάρουμε τα δεδομένα στοιχεία και βεβαίως θα τα αναδείξουμε αυτά όσο πάει ο καιρός. Να ξέρετε ότι και η δικιά σας η δουλειά είναι πολύ σημαντική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι θα υπάρξουν ευκαιρίες στο μέλλον από τοπικούς επιχειρηματίες να αναδείξουν νέες δράσεις που θα μπορέσουμε να βάλουμε στο καλεντάρι. Ενδεχομένως, δεν λέω φέτος, δεν λέω του χρόνου, αλλά στο μέλλον, όταν αυξηθεί αυτός ο τουρισμός. Και βεβαίως, ό,τι κάνουμε για την κρουαζιέρα αφορά και το υπόλοιπο τουριστικό προϊόν. Άρα, οι προτάσεις που θα έρθουν από την πλευρά μας νομίζω ότι θα αναδείξουν παραπάνω τα χαρακτηριστικά του προορισμού και θα δώσουν έτσι την ευκαιρία για καλύτερη εμπειρία όλων των επισκεπτών. Έχετε, παιδιά, κάποια ερώτηση, κάποια διευκρίνηση, κάτι με τη σειρά του κ. Αβραάμ? Αλλά υπό όλο αυτό, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με την κρουαζιέρα στη Λέσβο.
θα αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Πολύ θα τα μπορούν, δηλαδή το προσφυλόπουλο να αναπτύχουν, να μην πιάνουν ελάχιστε, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά από τα υπόλοιπα νησιά. Όσοι πηγαίνουν ελάχιστε στου τόπου προορισμού, είναι λιγότεροι οι άνθρωποι χρήστε στα νησιά αυτά από ότι όταν πλαγιοδοτούν στου συνδυνοπρακτών μα των νησιών τα φιλιά. Ευχαριστώ πολύ. Στο κομμάτι που αφορά το θέμα του τρόπου προσέγγισης, έχουμε προορισμούς όπως είναι η Πάτμος, όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος που έχει διπλή λύση. Τις εταιρείες που στοχεύουν σε αυτή τη φάση, γιατί όπως ξέρετε μια βελτίωση στις λιμενικές εγκαταστάσεις αποτελεί θέλει πολύ χρόνο, δεν τους πειράζουν το θέμα αν θα κατέβουμε λάντζες ή όχι. Στο θέμα που αναφέρατε, το αν κατεβαίνουν όλοι ή όχι, θα παρέμβουμε στο επίπεδο πληροφόρησης των επισκεπτών πριν κατέβουν και αυτό σημαίνει ότι θα έχουν την πληροφορία για το τι υπάρχει στον προορισμό. Και αυτό, να ξέρετε, θα βοηθήσει στο να κατέβουν όλοι, σχεδόν όλοι. Έχουν υπήρχε παραδείγματα από πολλά, πολλά σημεία του κόσμου, δεν το θεωρώ πρόβλημα προσωπικά. Τώρα για το κομμάτι το αν θα γίνει κάτι στις υποδομές, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, αλλά να σας πω ότι είναι θέμα που θέλει πάρα πολύ χρόνο. Εμείς προχωρούμε αυτή τη στιγμή στις εγκαταστάσεις που έχουμε. Θα βεβαιώσουμε ότι οι καταστάσεις που έχουμε είναι άρτιες και θα λειτουργούν σωστά και αυτό είναι η επόμενη φάση που θα προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι μια μελέτη η οποία στοιχίζει 37.500 ευρώ με το ΦΠΑ, 37.500 με το ΦΠΑ, η οποία θα είναι στρατηγική μελέτη. Θα κάνει υποδείξεις, αλλά το να κατασκευαστούν πρόσθετα έργα ή περισσότερα ή λιγότερα είναι καθαρά, αφορά καθαρά το λιμενικό ταμείο, το οποίο αυτό θα πρέπει να μας προτείνει και αν θέλει χρηματοδότηση να το δούμε. Αλλά είναι καθαρά του λιμενικού ταμείου θέμα αυτό, οι υποδομές. Ναι, αυτά. Κυρία. Ντίνα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πότε θα παραδοθεί η μελέτη και πότε θα φανούν τα αποτελέσματα. Δηλαδή, από την εμπειρία σας, από ό,τι ακούσαμε σε 14 λιμάνια, μετά από πόσα χρόνια φαίνονται τα αποτελέσματα. Υπάρχουν μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν είναι μονάχα η μελέτη, δεν είναι δηλαδή να κάνεις μια αναφορά, ένα report. Υπάρχουν μια σειρά από βήματα, γιατί εμείς θα κάνουμε και εκπροσώπηση, θα πραγματοποιήσουμε επαφές, B2B συναντήσεις, άρα αυτό δεν έγκυται στο παραδοσιακό κομμάτι μιας μελέτης, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε το πρώτο μεγάλο γεγονός, το οποίο είναι η έκθεση 27 Μαρτίου στο Fort Lauderdale, δίπλα στο Μαϊάμι. Άρα θα πρέπει μέχρι τότε να έχουμε καταφέρει να κάνουμε τις συναντήσεις σαν πρώτο βήμα που θα αλλάξουν ή θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την εικόνα που υπήρχε στα παλαιότερα χρόνια στο ότι το νησί αποτελεί ένα προσφυγικό νησί κλπ. Αυτό που ίσως να ξέρετε κι εσείς. Αλλά αυτό ήταν ο πρώτος μας βασικός στόχος. Όσο αφορά τα αποτελέσματα, επειδή έχουμε φύγει από την COVID εποχή, που ο σχεδιασμός ήταν πολύ πιο σύντομος, πλέον μπαίνουμε σε εποχές normal και αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματισμός της κουραζιέρας είναι 2 με 3 χρόνια μπροστά. Παρά τα αυτά, επειδή έχουμε νέες εταιρείες, νέες αφηγήσεις, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι test calls θα μπορέσουμε να πάρουμε όσο πιο σύντομα γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε στη ρότα κανονικά από το 24-25 και μετά. Είναι μια άσκηση που επαναλαμβάνω που είπα προηγουμένως, θέλει υπομονή και επιμονή. Η Luxor και η Premium. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω στο Γιάννη είναι ότι για το 23 είναι κλεισμένες όλες οι εταιρείες που θα πάνε, ποια λιμάνια κτλ. Κάποιες μεγάλες και το 24. Υπάρχουν και πολύ μικρές, οι οποίες μπορούν και μέσα στην ίδια χρονιά να προγραμματίζουν κάποιους πλώες. Αλλά εμείς θέλουμε τις πιο μεγάλες εταιρείες και αυτό θα πάει μακροπρόθεσμο είναι αυτό το θέμα. Κυρία. Λίγο το μικρόφωνο. Ποιο είναι το αριθμητικό αποτέλεσμα που θέλετε να εκτεθεί ως προς τα νούμερα των τουριστών του κρουαζιέρας, ποια είναι τα βήματα ακριβώς που εσείς θα κάνετε προκειμένου αυτό να εστεθεί με επιτυχία. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε τη στατιστική, άρα βασιζόμαστε στη στατιστική των προηγούμενων χρόνων. Ο στόχος, ο απότερος θα είναι να φτάσουμε τα νούμερα του 2014, για παράδειγμα, έτσι, που είχαμε περίπου 40.000 επιβάτες. Όμως, η στατιστική που υπάρχει αφορά τα νούμερα απλώς, άρα ένας επιβάτης που έρχεται με μια εταιρεία χαμηλότερης κατηγορίας, ένα επιβάτη υψηλότερης κατηγορίας,
δεν συγκρίνονται το τι μπορεί να έχει αντίναμη ένα και ο άλλο. Γι' αυτό και πάμε του χρόνου θα κάνουμε και μέτρηση απόδοση προορισμού για να δούμε πού βρισκόμαστε. Άρα, εφόσον ξέρουμε πού βρισκόμαστε και αναλύσουμε, θα ξέρουμε πού πρέπει να πάμε. Τα βήματα είναι αρκετά, και είναι αρκετά πολύπλοκα σε αυτό που σα πω, αλλά σα είπα γενικώ ότι εφόσον ολοκληρώσουμε ένα-δύο δράσεις ανάλυσης για τα δομικά θέματα του προορισμού και το θεμάτι το trend ανάλυσης, το πού βρισκόμαστε, ποια πλοία θα έρθουν, πού θα πάνε, πώς θα πάνε, και άρα να βγάλουμε σε κατηγορία ποιες είναι εταιρείες στόχους 1-10, ξεκινάμε τις επαφές, αφού φτιάξουμε τις σχετικές παρουσιάσεις αναλόγως στην εταιρεία, τις επαφές με τις εταιρείες. Ο πρώτος στόχος είναι να καταφέρουμε να βάλουμε test calls. Test call σημαίνει σε μια εταιρεία, δεν ξέρετε, μια εταιρεία που δεν έχει έρθει στο παρελθόν, δεν θα έρθει ένα πρωί και θα πει: Α, καλημέρα, θα σου βάλω 20 calls. Δεν το κάνει ποτέ. Θα δοκιμάσει μία-δύο φορές στον προγραμματισμό της και αφού όλα ελεγχτούν και όλα πάνε καλά, θα προσθέσει παραπάνω και μετά παραπάνω και ούτω καθεξής. Έτσι είναι η διαδικασία της κουραζιέρας. Εμείς έχουμε τρία κομμάτια που πρέπει να πείσουμε. Το πρώτο κομμάτι αφορά το Port Operations, Pavla Itinerary, και συνόγει τα αγγλικά, αλλά είναι έτσι η ορολογία, δηλαδή το κομμάτι τη λειτουργία του λιμανιού και του προγραμματισμού των δρομολογίων σαν τμήμα σε εταιρείες κουραζιέρας, το κομμάτι του marketing και το κομμάτι των εκδρομών. Αυτά τα τρία τμήματα, γενικές γραμμές, συναποφασίζουν αν θα πάνε κάπου ή όχι και αν θα συνεχίσουν να πάνε κάπου ή όχι. Άρα, εμείς στον τρόπο που θα δομήσουμε τις παρουσιάσεις μας προς αυτές τις εταιρείες, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και τα τρία αυτά κομμάτια και να έχουμε ήδη απαντήσει 8-10 ερωτήσεις, αν θέλετε, προτού κάνουμε αυτές τις συναντήσεις. Ευτυχώς, μέσω της συμμετοχής μου ως C-Trade Ambassador, ως πρεσβευτή της C-Trade, που είναι το μεγαλύτερο γεγονός παγκοσμίως, και τις δυνατότητες που έχω να συμμετέχω στα συνέδρια και ως ομιλητής και ως παρουσιαστής, θα αναδείξουμε τη Μυτιλήνη, τη Λέσβο και τις άλλες περιοχές ως κουραζιερικό προορισμό ξανά, βάζοντας μας έτσι το χάρτη της κουραζιέρας, και αναλαμβάνουμε μια σταδιακή διαδικασία βημάτων. Οποιαδήποτε στιγμή θέλει κάποιος από εσάς από τον τύπο, με χαρά, σε μια ξεχωριστή κομμάτια, γιατί δεν θα αναφέρω τον χρόνο τώρα των κυρίων εδώ, να σας πω παραπάνω από κομμάτια για τη διαδικασία, αλλά είναι κάτι που, πιστέψτε με, διαμορφώνεται και βάσει τις συνθήκες της κάθε εταιρείας. Η κάθε εταιρεία έχει τη συγκεκριμένη στρατηγική της, έχει τους αλγόριθμους της που αποφασίζει για πώς θα βγάλει τα δρομολόγια. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολλές πληροφορίες γι' αυτό. Συμμετέχω σε μια ομάδα 6 γραφείων παγκοσμίως που ανταλλάσσουμε πληροφορίες για το ποιοι είναι οι επικεφαλής κάθε φορά και πώς θα τους προσεγγίσουμε. Άρα έχουμε όλη τη δυναμική να βρούμε αυτή την πληροφορία και να την αξιοποιήσουμε για το καλό του προορισμού. Προηγουμένως είπατε ότι έχουμε και από το χάρτη της Ουκρασίας και το ζητούμε εμείς να ξαναβούμε. Έχουμε μια εικόνα γιατί ήταν αυτό το χάρτη και ίσως έτσι μπορέσουμε να ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα και να το λύσουμε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι βγήκαμε, είπα ότι θέλω να επανασυσταθούμε. Αυτό είπα εγώ. Οπότε το προσφυγικό σίγουρα δεν έχει βοηθήσει την κατάσταση. Ξέρετε, οι εικόνες που βγήκαν από 15 και μετά και πήγαν σε μια παγκόσμια διαδικασία. Σας είπα προηγουμένως, τα τμήματα είναι τρία. Υποδομές, marketing και εκδρομές. Το marketing λοιπόν έρχεται και βλέπει το marketability του προορισμού. Όταν λοιπόν η εικόνα του προορισμού στα μάτια ή στα αυτιά κάποιων παραμένει ενδεχομένως μια λανθάζουσα εικόνα για το τι συμβαίνει στον προορισμό. Εγώ 2 μέρες είμαι εδώ, 3, θα είμαι και σήμερα και αύριο. Πραγματικά δεν έχω δει κάτι να με ενισχύσει. Ίσα-ίσα, παραπάνω αν θέλετε, παραπάνω προβλήματα έχω δει στην Κρήτη, στο κέντρο, παρά ότι έχω δει εδώ, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, σε σχέση με μια εικόνα που μπορεί να μείνει η καταλληλότερη. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Όταν θα μπεις και θα κάνεις το τηλέφωνό σου και θα κάνεις την πρώτη παρουσίαση, να πεις ότι σου πιστοποιώ με αυτά και αυτά τα γεγονότα ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν υπάρχει για πολύ καιρό και άρα μπορείς να εντάξεις ξανά τον προορισμό στον προγραμματισμό σου. Βεβαίως. Αυτό θα πρέπει να είναι μια σχέση διαρκής και με τους φορείς του τόπου. Δηλαδή, όταν προγραμματίζω εγώ σαν εταιρεία τις διακοπές του 24, θα πρέπει τώρα να ξέρω για παράδειγμα πότε θα είναι η γιορτή του Χάσταρμου στην Αγιά σου, να το προτείνω στους πελάτες της εταιρείας να μπορέσει να είναι σαν προορισμός στόχος. Αυτό σημαίνει μια τρομερά μεγάλη διάδραση και με τους
φορείς και με την περιφέρεια που θα πρέπει να είναι στην κοινότητα να χρηματοδοτεί το μάρκετινγκ. Είναι μια τεράστια διαδικασία, δεν περιορίζεται δηλαδή μέσα στην περιφέρεια της αλέξης. Αυτό αντιλαμβάνεται. Κοιτάξτε, ξεκινά μια προσπάθεια να βγει η στρατηγική, να φτιαχτούν οι φάκελοι, να το πω έτσι λαϊκά, αν θέλετε, παρουσιάσεις σε κάθε εταιρεία. Σαφώς θα γίνουν προτάσεις από την πλευρά μας που θα έχουν να κάνουν με το πώς αξιοποιούμε την πληροφορία, την έμεση και άμεση πληροφορία προς τους επισκέπτες, όλους τους επισκέπτες. Είναι παραδείγματα που έχουν τρέξει σε άλλους προορισμούς, είναι στη βιβλιογραφία, τα έχουμε δει εντυπράγμαση και έχουμε μετρήσει αποδόσεις. Θα έχουμε την πολυτέλεια να μετρήσουμε συγκεκριμένες αποδόσεις για την κουραζιέρα του χρόνου με το καλό και να ξαναμετρήσουμε μετά, να συγκρίνουμε μήλα με μήλα και να δούμε ότι εφόσον έχουμε αυτά τα στάνταρ, στα αγγλικά λέγονται KPIs, Key Performance Indicators, να βγάλουμε τους στόχους, δείχτες στόχους, ώστε να δούμε πώς θα γινόμαστε καλύτεροι. Και όσον αφορά αυτό που λέτε, ναι, θα γίνουν προτάσεις. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας να κάνουμε μικρές δράσεις, μεγάλες επιδράσεις. Ο Περιφερειάρχης είναι πολύ δεκτικός στο να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το, για όλο το νησί προφανώς, έτσι, όλο αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας. Και νομίζω ότι εφόσον ξεκινήσουμε κάτι, επειδή ακριβώς θα είναι μικρά τα project, δεν θα είναι τεράστιων διαστάσεων, θα είναι και ευκολότερα να γίνουν. Και αν αυτό είναι κάτι που θα έχει μια συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες κουραζιέρας. Άρα θα πούμε, κύριε, αυτό προγραμματίζουμε να κάνουμε, πάρτε μια φωτογραφία αυτό που κάναμε. Δηλαδή είναι μια διαδικασία του λεγόμενου visibility, το πώς το βλέπουμε. Δεν θα πάμε να παρεύουμε αυτή τη στιγμή σε μεγάλες υποδομές, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ο προγραμματισμός και τη χρονική διάρκεια που λέτε. Όμως είναι κάτι το οποίο θα χτιστεί βήμα-βήμα. Πάντως, για το θέμα των υποδομών, ήθελα να πω το εξής. Στο λιμάνι, στη Σαντορίνη, η οποία δέχεται κάθε χρόνο περί τα 700 κρουαζιερόπλοια και μεγάλων διαστάσεων. Δεν υπάρχει κρυπίδωμα για κρουαζιερόπλοια. Όλα τα πλοία είναι αρόδο, είναι στα νυχτά και βγαίνουν με λάντσες οι επιβάτες. Και στην Πάτμο. Στο Κατάκονο, το οποίο δέχεται άπειρα κρουαζιερόπλοια λόγω της Ολυμπίας. Πρόσφατα έγινε κατάσταση λιμενική. Άρα, επειδή το master plan του λιμανιού να προβλέψει ειδικά κρυπιδώματα, να κατασκευαστούν τα κρυπιδώματα, παίρνει πολύ χρόνο. Οι προτάσεις του Γιάννη, φαντάζομαι, πέραν τους πιο μακροπρόθεσμες, οι βραχυπρόθεσμες, που θέλετε και απόδοση όπως είπατε, θα είναι με την υφιστάμενη κατάσταση. Και ναι, βέβαια, όπως είπε και ο Σαβράμ, η υφιστάμενη κατάσταση προβλέπει τα κρουαζιερόπλοια να προσδένουν, να προσορμίζονται ανοιχτά το κυματοθράστη του μόλου. Αυτό σημαίνει κάποια προβλήματα με κάποιους καιρούς. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει κρυπίδωμα για κρουαζιερόπλοια, που είναι και πανάκριβο. Πανάκριβο. Χρονοβόρο. Και χρονοβόρο και πανάκριβο. Μικρός χώρος, θα έχουμε και τα τουρκικά, θα έχουμε και το πλησέντι με τα ονάμψα. Είναι απαραίτητο αυτά, αυτά είναι απαραίτητα. Αυτά είναι εύκολα. Αυτά είναι εύκολα να γίνουν. Τα κρυπιδώματα και μόλι το δύσκολο. Η κυκλοφορία κοινού, να στο πω λίγο πιο επιστημονικά, η κυκλοφορία κοινού θα είναι μέρος των προτάσεων που θα κάνουν, πώς θα βελτιώσουν την κυκλοφορία κοινού και πώς θα βελτιώσουν την πληροφόρηση του κοινού, ό,τι είναι αυτό. Είναι από την εμπειρία που έχουμε από αρκετά λιμάνια παγκοσμίως. Θα συνεργαστούμε με το Λιμενικό Ταμείο και θα δούμε πώς θα βελτιωθεί αυτό. Π.χ. ακόμα ένα ζήτημα που να μην σκέφτεστε όλοι είναι τα πληρώματα. Πώς θα δώσουμε καλύτερη παραμονή στα πληρώματα, τα οποία όπως ξέρετε, αν δεν ξέρετε, βγαίνουν, καταναλώνουν, ψωνίζουν και είναι ένα σημαντικό κομμάτι που θα ενισχύσει την τοπική αγορά. Πολλές φορές είναι όσοι επιβάτες. Βάζει ένα αριθμό, είναι όσοι επιβάτες. Κάτι ακόμη να διευκρινίσουμε. Είπατε ότι ο πρώτος στόχος, αν καταλάβα καλά, είναι να πιάσουμε τις 40.000 επιβάτες που είχαμε το 2014. Δεν είπα πρώτος, είπα ο στόχος. Ο πρώτος στόχος είναι να αλλάξουμε την εικόνα σε σχέση με το προσφυγικό και θα το καταφέρουμε. Προσέξτε. Εάν έρθει ένα κρουαζιερόπλοιο με 100 άτομα και έρθουν 10 κρουαζιερόπλοια, θα έχει 1.000 άτομα. Εάν έρθει ένα κρουαζιερόπλοιο με 600 άτομα και έρθουν 2, θα έχει 1.200 άτομα. Άρα το έβαλα επειδή μου το ρωτήσατε. Δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή να προστατικοποιήσουμε τη διαδικασία. Έχουμε βήματα να κάνουμε πριν από αυτό. Όμως, όταν φτιάξει το φάκελό σου, όταν έχει του φορεί πίσω σου να συνεργάζονται, θα έρθουν και τα κρουαζιερόπλοια, θα έρθουν και τα νούμερα. Για μας το σημαντικό είναι. Προσέξτε με, ναι, να αυξήσουμε όσο μπορούμε τα επόμενα χρόνια όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά ακόμα και 40.000 να έρθουν και 50.000 να έρθουν,
το άμεσο, αν θέλετε, αντίκτυπο στον κόσμο δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι μια Σαντορίνη, μια Ρόδος ή ένα Ηράκλειο που έχει 300, 500, 700.000 κόσμο. Είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό που θα φέρει και η δράση που θα φέρει μαζί με αυτό. Είναι η άμεση και έμεση απόδοση προφανώς των επιλεγμάτων κλπ. Και των κρατών, αλλά κυρίως και το πώς θα διαδοθεί η εικόνα για τον προορισμό Λέσβος. Περαιτέρω, η Σαντορίνη και η Μύκονος έγινε αυτό που έγινε, παγκόσμιο προορισμό. Λόγω της κουραζιέρας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πήρε καιρό, βεβαίως, πήρε χρόνια. Αλλά αν δεν ξεκινήσει από κάπου, δεν θα φτάσει κάπου. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέει ο Γιάννης είναι, δεν είναι μόνο τα νούμερα που είναι εντάξει, μικρά στην Λέσβο. Είναι και η οργάνωση που θα επιφέρει τόσο στη λιμενική ζώνη για την κυκλοφορία, για την κίνηση, για τη Σέγγεν, για τα προϊόντα, όσο και στο νησί. Γιατί για να υποδεχθούμε τους 40, 50, 60 χιλιάδες επιβάτες κουραζιέρας, χρειάζεται μια οργάνωση στο νησί. Να μπουν κατάλληλες πινακίδες, η κυκλοφορία να ρυθμιστεί αναλόγως με εντός του λιμένα προς την πύλη Σέγγεν. Πιστεύω πολύ την κουραζιέρα, να τους φέρει μέσα στην πόλη, να γνωρίζουν τα αξιοθέατα, τα μνημεία, γιατί πιστεύω ότι είναι καλό σε αυτούς που θα μείνουν πίσω, να γνωρίζουν την πόλη καλύτερα, γιατί έτσι, όχι τόσο ώστε να αξιολογήσουν κάποια πράγματα από κάποιο κατάστημα, αλλά περισσότερο να δουν και να γνωρίσουν τα αξιοθέατα της πόλης, γιατί έτσι μπορεί να έρθουν και ιδιωτικά κάποια εκδρομή με τις οικογένειές τους κάποια άλλη στιγμή. Απλώς αυτό που θέλω να επισημάνω είναι, όπως είδατε και εσείς προαναφέρει πιο πριν, στην φαρέτρα μας έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά αυτά στα οποία μπορούν να προσελκύσουν εταιρείες αρκετές να προσεγγίζουν το λιμάνι μας. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους δεν είναι αρκετός και μία στάση λίγων ωρών δεν θα βοηθήσει. Τουλάχιστον δύο μέρες πιστεύω ότι θα βοηθούσαν να δουν και να απολαύσουν και να γνωρίσουν όλα αυτά τα αξιοθέατα που έχουμε στο νησί μας. Έτσι, ναι. Σαν επισήμανση το λέω αυτό, γιατί είναι πολύ λίγες οι ώρες. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν πρόκειται να συμβεί. Και το λέω αυτό διότι είναι πάρα πολύ ελάχιστοι οι προορισμοί στον κόσμο. Που γίνονται διανυκτερεύσεις και γίνονται διανυκτερεύσεις είτε για λόγους να πάρουν επιβάτες είτε έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία τους κατατάσσουν στους παγκόσμιους προορισμούς. Θα ήταν σωστό να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πάνω στο χέρι σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα το κάνω. Ο στόχος είναι, και αυτό αν κάποιος αναλύσει το πώς γίνεται ο σχεδιασμός, και δεν είναι τώρα η ώρα να το κάνουμε αυτό των δρομολογίων, βρίσκει πρώτα το home port. Βρίσκει σε μια εκδρομή 7 ημερών 6 ακόμα λιμάνια. Στην πρώτη κρίση έχει 30 λιμάνια να διαλέξεις. Θα δεις τα σκορ, αν έχουν ξαναπάει καράβια. Θα δεις τις αποστάσεις, γιατί πρέπει να έχει το πετρέλαιο που κες σε σχέση με το πόσο απόσταση έχει το προηγούμενο και το πόνο λιμάνι. Είναι πολλά στην διαδικασία. Μην ξεχνάτε ότι αν ένα καράβι είναι σε ένα λιμάνι, κλείνουν τα πάντα πάνω στο καράβι. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και οι εταιρείες είναι εταιρείες που αζήρουν να βγάλουν τα χρήματά τους από τις υπηρεσίες τις υπόλοιπες. Συνήθως έρχονται από τις 6 μέχρι τις 8 το πρωί και φεύγουν από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Συνήθως εξαρτώμενοι και από το ποιο είναι το επόμενο και το προηγούμενο λιμάνι, παραλαμβάνω. Παρά τα αυτά, αν διαχειριστούμε ή προτείνουμε εκδρομές και λύσεις που θα αξιοποιήσουν τον χρόνο που έχουν, είπατε σωστά ότι ένα ποσοστό των επισκεπτών, των επιβατών δεν πάνε οργανωμένες εκδρομές. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το να επέμβουμε στην πληροφόρηση για το τι υπάρχει στη Μυτιλήνη σαν πόλη ή οπουδήποτε είναι το καράβι και να δώσουμε την πληροφόρηση αυτή από το προηγούμενο βράδυ στις 10 που θα κλείσει το γραφείο εκδρομών και μετά να είμαστε και πρακτικοί σε αυτό που ξέρουμε και λέμε γιατί μέχρι το προηγούμενο βράδυ δεν θα δώσω καμιά πληροφόρηση το καράβι για το επόμενη μέρα γιατί θα είναι πολλές εκδρομές. Αλλά είσαστε από τις ελάχιστες περιπτώσεις που η περιφέρεια έχει, αν θέλετε, στην ιδιοκτησία τις χάρτες. Άρα θα μπορέσουμε να κάνουμε μια γρήγορη παρέμβαση, πολύ γρήγορα, ώστε να δώσουμε αυτή την απαραίτητη πληροφορία στους επισκέπτες. Ξέρετε, επειδή έχω ταξιδέψει πολύ, έχω μπει σε εταιρείες, κάνω δουλειά για εταιρείες, η πληροφορία που δίνουν δεν είναι η καλύτερη πάντα. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι η πληροφορία που εσύ έχεις κοντρολάρει. Αν εσύ στείλει την πληροφορία, θα βάλει αυτό που πρέπει να βάλει, άρα θα βάλει τα χαρακτηριστικά. Το αν αναδείξεις τοπικά προϊόντα ή να αναδείξεις κάποια πράγματα, είναι δεδομένο ότι αν όχι τώρα, θα το πεις στους φίλους τι θα πάρει. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, και το λέω ευθέως και τώρα, είναι ότι όταν το καλό αρχίζουμε να έχουμε παραπάνω πλοία και θα έρθει η ώρα να σας πω: κύριε, έχουμε Κυριακές, να φροντίσουμε τουλάχιστον ένα κομμάτι της αγοράς,
να είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Γιατί αυτό, αν δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πρόβλημα. Δεν είναι επί της ώρας. Το θέτω όμως στο τραπέζι ότι θα χρειαστούν τη βοήθειά σας. Με το καλό να έρθει η ώρα και θα χρειαστούν τη βοήθειά σας. Είμαστε πρόθυμοι σε αυτό το κομμάτι, αλλά να μην φεύγουν τα άτομα. Αλλά δεν το κάνετε. Όχι, το κάνουμε. Αλλά όταν τα 800 άτομα που έρχονται, τα 700 τέλος πάντων, πάνε εκδρομή και μένουν πίσω 10-20 άτομα, πώς θα μπορεί υποχρεώσει τα καταστήματα να μείνουν ανοιχτά τόσες ώρες για τα 10-20 άτομα? Γι' αυτό θα λοιπόν είπα. Να γίνεται μια συνεννόηση με τον πράκτορα, ώστε πρώτα να επισκεφτούν αν είναι την αγορά και μετά να πάνε στην εκδρομή. Οπότε θες πάνε στο λόγο. Να πάνε πρώτα πρωί στην εκδρομή και μετά να γυρίσουν και θα μείνουμε ανοιχτά τα καταστήματα. Θα το συνοηθούμε. Δεν είναι τώρα ώρα να βάλουμε προϋποθέσεις κλπ. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο όπως καταλαβαίνετε. Γιατί οι εκδρομές κλείνονται και πολιούνται 2 χρόνια πριν το πρώτο ταξίδι. Άρα φανταστείτε τώρα εσείς να έχεις βάλει στο bucket list του να έρθεις στην Ελλάδα και να έχεις αγοράσει τη μια εκδρομή εδώ 1,5 χρόνο πριν και να σου πει ξαφνικά να σου αλλάζει το πρόγραμμα. Δεν είναι ότι καλύτερο, το καταλαβαίνετε. Όμως, γι' αυτό και θα κάναμε το βιβλίο εκδρομών, το Lesbos Excursion Book, Cruise Excursion Book, το οποίο μέσα σε αυτό θα αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά της πόλης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουν το τι σημαίνει η πόλη της Μυτιλήνης και το τι μπορείς να κάνεις στην πόλη της Μυτιλήνης. Σε αυτό έχετε δίκιο. Επίσης, ένα άλλο που ήθελα να επισημάνω είναι το όριο ηλικίας των επιβατών και η χώρα προαίρεσης. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κινηθούμε περισσότερο σε ευρωπαϊκές χώρες ή πιο νεαρά άτομα, γιατί αυτοί έχουν διαπιστώσει που επισκέπτουν νησί, είναι κυρίως μεγάλη ηλικία με κοινωνικά. Πώς θα το κάνει, όποιος θέλει πάει. Προσέξτε, αν μπορούσα να σας το κάνω αυτό, να σας το πω αυτό ότι μπορώ να το κάνω, δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν κάπου αλλού, πιστεύετε ότι θα ήμουν κάπου αλλού να μπορούσα να κοντρολάρω αυτό? Όχι. Η ουσία είναι πια ότι όντως ο μέσος όρος ηλικίας αυτή τη στιγμή έχει πέσει, αλλά παραμένει υψηλός, γύρω στα 55 έτη, αυτή τη στιγμή είναι η ηλικία. Όταν θα είμαστε σε φάση καλοκαιρινή να προσελκύσουμε contemporary εταιρείες, και αυτό έχει μια διαδικασία, επαναλαμβάνω, που έχουν και οικογένειες, θα πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας, είναι σε σκέψεις, αλλά ξέρετε, αυτό έχει και άλλα δομικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να δούμε το επίπεδο εκδρομών, το επίπεδο λεωφορείων, το επίπεδο χωρητικότητας στους πρόεδρους που θέλουν να πάνε. Είναι πολλά τα κομμάτια αυτά, γιατί είναι πιο μαζικές οι εκδρομές αυτές. Παρά τα αυτά, όμως, να ξέρετε ότι στις γενικές γραμμές έχουμε 40-50% στην Ελλάδα, μιλάω, ανθρώπους που πάνε οργανωμένες εκδρομές, 40-50% ανθρώπους που πάνε στον προορισμό μόνοι τους, στην πόλη μόνοι τους, και 0-10% αυτούς που μένουν στο καράβι. Έχουμε και αυτούς. Και αυτό εξαρτάται από ένα αριθμό παραγόντων. Άρα, αν ακούσετε και μου λέτε ότι πάνε σχεδόν από όλο το κομμάτι εκδρομές, σημαίνει ότι κάτι κάνετε καλά, να ξέρετε, γιατί έχει ενδιαφέρον ο προορισμός. Οπότε θα είναι μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και να αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία και να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι είμαι χαρούμενος, γιατί έγινε αυτή όλη. Το όνειρό μας, τέλος πάντων, το πράγμα έγινε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφέρειο και τον Περιφερειάρχη. Και χωρίς να περιφτελογήσω, πιστεύω ότι η λύση και η επιλογή του Γιάννη του Μπράι είναι καλύτερη, πιστεύω, πανελλήνια. Το γνωρίζω προσωπικά και ξέρω πώς δουλεύει και τι πρόκειται να κάνει για το νησί. Πιστεύω ότι θα δουλέψει πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι και θα κάνει παρεμβάσεις μικρές, οι οποίες γίνονται άμεσα. Είτε λέγεται λιμάνι αυτό, είτε λέγονται πινακίδες, είτε λέγονται application που θα κατεβούν. Και θα πιστεύω ότι ήδη μέσα στο 23 θα αρπάξουν κάποιες. Παρόλο που έχουν βγει τα προγράμματα, θα αρπάξουν οι προσεγγίσεις. Αν δουλέψει το σύστημα του Butterfly τη Πεταλούδα που ανέφερε και πριν, πιστεύω ότι κάτι θα πάρουμε. Και από εκεί πέρα, σίγουρα η κουρασιά είναι κάτι που είναι μακροπρόθεσμο, δεν είναι κάτι άμεσο. Δουλεύουμε για να ξαναγυρίσουμε και να βρούμε την παλιά μας έλλειψη. Δηλαδή, συμφωνώ με το που λες. Δεν είναι το θέμα των υπαρχουσών λιμενικών υποδομών του κυρίαρχου. Το κυρίαρχο είναι της οργανώσεως και της προωθήσεως. Δεν είναι τα κρυπηδώματα. Κάνετε κρυπηδώματα 200 εκατομμύρια. Ναι. Και η Σαντορίνη, έτσι είναι. Και η Πάτμος. Να πω ένα πράγμα, ότι εγώ θεωρώ δεδομένη και είναι η πολύ καλή συνεργασία που θα έχουμε το Λιμενικό Ταμείο. Είναι ένας από τους κύριους δρομής, είναι σχηταλοδρομία, έτσι, σε αυτό το κομμάτι της προσπάθειας. Και νομίζω ότι το κύριο Παπαδόπουλο και τη συνεργασία του θα αναλύσουμε σε βάθος τις μικροβελτιώσεις που χρειάζονται, ή συζητήσαμε για το Wi-Fi για παράδειγμα, ή συζητήσαμε για κάποια πράγματα. Ο σκοπός είναι να βελτιώσουμε, ξέρετε, το πώς προσδιορίζουμε αυτό που παίρνει ο επισκέπτης.
Και αυτή είναι η σκεπτική δική μου. Επειδή έχω πάει, έχω μιλήσει με εταιρείες, έχω συνεργαστεί με εταιρείες και οτικά, πώς αυτό που παίρνει, η προσλαμβάνουσα εικόνα και θα είναι και καλή, γιατί μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι είναι ο πρώτος και τελευταίος σταθμός του προορισμού. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα το δούμε αυτό σε επίπεδο μικροαλλαγών. Γιατί ξέρετε, μια διαγράμμιση στο που να οδηγήσει του επισκέπτε στο σωστό σημείο είναι πολύ σημαντικό. Ή αν θέλετε και ένα πεζοδρόμιο που να χρειαστεί να το αρμολογήσει λιγάκι, γιατί μπορεί να μην αρμολογήσει σωστά. Επειδή έχω υπάρξει αμαία, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό θετικό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί όταν εγώ μπορώ να το προχωρήσω, όλοι θα μπορούν. Είναι κάτι το οποίο επίσης θα το δούμε, γιατί στην αμαία μου ξεχνάμε είναι καλοί πελάτες, πάρα πολύ καλοί πελάτες οι άνθρωποι που κινητικά προβλήματα που αποφασίζουν να πάνε μια εκδρομή. Έχουν μεγάλη οικονομική βάση και σε αυτούς ακόμα να προσδιορίσουμε καλύτερα την εμπειρία τους. Δηλαδή από το σημείο προσεγγίσεως της Λάντσας να βελτιωθεί έως τη σηματοδότηση που είπατε για να πάει στη Σένκε, να πάει στο σημείο του Τελωνίου, του αγορά προϊόντα κτλ. Είναι σημαντικότατο αυτό. Είναι μικροπαρεμβάσεις, οι οποίες δεν είναι μεγάλου κόστους. Και εξάλλου εδώ είμαστε. Εδώ, από πλευρά μας εμείς θα κάνουμε οτιδήποτε προκειμένου να βοηθήσουμε αυτό το έργο και να είσαι σίγουρη ότι θα πετύχουμε σε αυτό. Βαγγέλη, θες να μιλήσεις. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Να κλείσω με το εξής. Ότι με αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε, περνάμε ένα πολλαπλό μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι οι τοπικοί φορείς εκφράζουν, με αυτή την πρωτοβουλία εκφράζουν την τοπική βούληση των φορέων, των τοπικών φορέων, να ασχοληθούν σοβαρά με ένα τέτοιο, μια τέτοια μορφή τουρισμού όπως είναι ο τουρισμός κουραζιέρας. Αυτό το μήνυμα θα πάει στις εταιρείες με τις ενέργειές μας. Το δεύτερο είναι ότι η τοπική κοινωνία έχει έτσι παίρνει και μια απόφαση να έχει ένα τοπικό σχέδιο δράσης για οποιαδήποτε μελλοντική κρίση μπορεί να προκύψει. Οι καιροί είναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε, τις εξελίξεις, αλλά δίνουμε την βούλησή μας επίσης ότι έχουμε ένα τοπικό σχέδιο δράσης ως τοπική κοινωνία, ένα σχέδιο δράσης ως τοπική κοινωνία. Το τρίτο είναι ότι αλλάζουμε την εικόνα του νησιού σαν προορισμός, γιατί έχει πληγεί ανεπανόρθωτα το τελευταίο διάστημα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολλαπλό μήνυμα που πάει στις αγορές, όχι μόνο της κουραζιέρας αλλά και του τουρισμού γενικά. Και να μην και να συμπληρώσω και κάποια στοιχεία που πιθανόν διαβίωνα, ότι το νησί της Λέσβου είναι από τα τυχερά νησιά, έχει τρεις πύλες Σέγγεν, τρεις εισόδους πύλες Σέγγεν, όπως έχει και δύο μεγάλες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν και στο σχεδιασμό στο σχεδιασμό των εταιριών. Και το τελικό είναι, το ζητούμενο είναι ότι επειδή κάθε δραστηριότητα έχει αποτύπωμα και κόστος, να μπορέσουμε να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την τοπική κοινωνία σε οικονομικό όφελος, και το οποίο να διαχειριστεί και να μείνει και ευχαριστημένη η τοπική κοινωνία και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες από αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο μας. Και φυσικά μετά να αρχίσουμε να βλέπουμε και στα νησιά της, όπως της Λίμνου, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε και εκεί παρόμοιες δράσεις. Αυτό που είπες τώρα, δύο λιμενικές εγκαταστάσεις, τρεις πύλες Σέγγεν, αλλά δεν επικαλύπτονται. Διότι αν κάνουμε χρήση της δεύτερης πύλης της λιμενικής υποδομής της Λέσβου, δεν υπάρχει πύλη εκεί. Ναι, αλλά... Δηλαδή έχει πύλες εκεί... Κατάξει, μακάρι να κάνει τέσσερις πύλες. Λοιπόν, ευχαριστώ κυρίες, ευχαριστώ και κύριε, ευχαριστώ Γιάννη, την περιφερειακά.